Επισοδιακά γράφτηκε μια ακόμα σελίδα στο πολύχρονο σύριαλ της με την κατάσταση των Ρωμά από τη θέση 2 Αωρά και Ηρακλείου, που έρχεται ξανά στο προσκήνιο μετά την απόφαση της Δημοτικής Αρχής να δρομολογήσει άμεσα εξελίξεις στο διαχρονικό αυτό πρόβλημα. Η σύσκεψη που έγινε σήμερα στο Δήμο, παρουσία των αρχηγών των δύο φυλών που ζουν στον καταβλισμό, σημαδεύτηκε από εντάσεις αλλά και αποχωρήσεις επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων που εξοργίστηκαν από τις παράλογες, όπως τις χαρακτήρισαν, απαιτήσεις που εξέφρασαν οι τσιγκάνοι προκειμένου να συνενέσουν στη μετεγκαταστασή τους σε άλλο χώρο. Όταν ακούω τώρα που δεν σου οχτάρει, οχτάρει διαμέσου μας, το χτίσει το κράτος, καρτερός, οικογένει, έλεος, ρε παιδιά, έλεος. Λοιπόν, κύριε Βαγγέλη, στο καλό να πω. Καλή σας μέρα. Βλέπετε να έχουν τη διάθεση να αποχωρήσουν οι τσιγκάνοι? Τι να σας πω τώρα. Έχω ασχοληθεί με το θέμα πάρα πολλά χρόνια και δεν μπορώ να δω αυτή τη διάθεση να είναι ορατή. Όταν μας λένε στις ακριβότερες περιοχές του Ηρακλείου να χτίσουμε και οχτάρια διαμερίσματα, με το συμπάθειο, αλλά αυτά θέλουν ένα προϋπολογισμό του Δήμου και λίγα λέω. Δηλαδή, ο κάθε μορφωμένος και ο γραμματισμένος είναι το κράτος και εγώ είμαι το παρακράτος. Εγώ είμαι το κράτος που έχω 7 παιδιά στην πλάτη μου και τρέχω για να πληρώσω όλες μου τις υποχρεώσεις, για να ταΐσω τη φαμιλία να ζήσει με αξιοπρέπεια. Το ίδιο όμως κάνουν και οι υπόλοιποι πολίτες. Υπάρχουν όμως, κυρία μου, και οι υπόλοιποι πολίτες που είναι μη τσιγκάνοι, μη Ρωμά, που έχουν καταπατήσει τη μισή Κρήτη. Γιατί δεν διώχνουν μερικούς από αυτούς? Τα πολλά θέλω των Ρωμά αναφορικά με την περιοχή που οι ίδιοι επιθυμούν να μην εγκατασταθούν, τα τετραγωνικά των σπιτιών που πρέπει να φτιαχτούν για να τους φιλοξενήσουν, προκάλεσαν και τη δυσαρέσκεια του Δημάρχου, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως ο Δήμος θέλει και θα κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλιστούν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης για τους τσιγκάνους στο νέο χώρο, που ωστόσο δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί. Τη σκέψη του Δήμου είναι όλες οι εκτάσεις του Δήμου μας, που είναι γύρω στα 50 στρέμματα. Ο Βασίλης Λαμπρινός μάλιστα έστειλε σαφές μήνυμα σε ιδιαίτερα αυστηρούς τόνους σε όσους τσιγκάνους συνεχίζουν να χτίζουν ολόκληρες οικοδομές στον καταβλισμό, προκαλώντας το κοινό αίσθημα. Ο Δήμαρχος όμως σήμερα τους κατέστησε σαφές ότι θα πρέπει να σταματήσουν να επεκτείνονται ή να χτίζουν μόνιμες κατασκευές, γιατί αυτό θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Κάθε μία και λίγο πηγαίναμε τα παιδιά μας στο γιατρό, γιατί το βράδυ το είχε δαγκώσει το ποντίκι. Τώρα ο καθένας με τις οικονομίες του έχει φτιάξει ένα δωμάτιο με μπλόκους. Αν αυτό εσείς το θεωρείτε πολυτέλεια. Είναι θέμα της Δημοτικής Αρχής, η οποία πρέπει να κάνει τις παρεμβάσεις. Δεν μπορεί σε όλο αυτό το επίπεδο, δηλαδή, να υπάρχουν κατασκευές. Τι που χτίσουν κατά ανάγκη. Βαρέθηκαν να ζουν μέσα στα ποντίκια, μέσα στη λέρα. Η Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου επιθυμεί διακαώς τη μετεγκατάσταση των τσιγκάνων σε άλλο χώρο, καθώς χάνει χιλιάδες ευρώ από τη μη αξιοποίηση του χώρου που έχει καταπατηθεί στη θέση 2 Αωράκια. Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο οικόπεδο έχει ήδη μισθωθεί από τον πρώην Δήμο Νέας Αλικαρνασσού σε ιδιώτη. Εμείς και θέλουμε να αποχωρήσουμε, και αν είναι δυνατόν και αύριο το πρωί, κάτω από αυτές τις τρισάθλιες συνθήκες. Αν έχει σχέδιο μόνιμης διαβίωσης και μετεγκατάστασης, από εμάς, κυρίως από τις δύο ομάδες, είναι κοινά αποδεκτή.